Καλησπέρα παιδικοί μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Μπούκλα 99 εδώ μαζί με το μαρμελαδάκι που τρίβεται πάνω στο μικρόφωνο, με Γιάννη Τόμετ τα Dex, Athens Voice to ε, το podcast αυτό που στηρίζει τις εντάσεις και τη διχόνια μεταξύ των πολιτών, που στηρίζει τα συνθήματα τύπου να καεί, να καεί το μπουρδέλο ή βουλή, που προτιμάει να καταστρέφει τα πράγματα παρά να τα βελτιώνει. Το podcast, ρε παιδί μου, που δεν γουστάρει τη λογική και το διάλογο, αλλά θέλει αλλαγέ. Εδώ και τώρα, χωρίς βέβαια να προτείνει καμία εναλλακτική, διότι στο μπούτσο μας φίλες και φίλοι, σημασία έχει η αντίδραση για την αντίδραση. Δεν τα λέω σωστά, Γιάννη. Δεν αντιπροσωπεύουμε στο γδόμα, δο, το δόγμα 95. Αυτό στο κινηματογράφο είναι βέβαια, αλλά εμείς μπορούμε να το κάνουμε σε μια μετα εποχή και να το φέρουμε στι ε, στις ηχογραφημένες εκπομπές όπως είναι τα podcast. Κατάλαβες. Ναι. Ε, Λοιπόν, ήθελα να, ξε, να, να ξεκινήσω λίγο, α, το σημερινό επεισόδιο κάπω λίγο πιο ανάλαφρα. Διότι μου παραπονέθηκε μία κορασίδα ότι στο προηγούμενο επεισόδιο λέει ήμουν πολύ σοβαρή, λέει. Δεν γελούσε τόσο, λέει. Και δεν πέρασε καλά, είπε. <laughs> Οπότε σήμερα θέλω να σας κάνω λίγο πιο ease into. Καθημερινότητα, ναι, whatever. Λοιπόν, ακούστε. Ε, Χθε βγήκα με μια φίλη που είχα να δω πάρα πολύ καιρό και καθώς έτσι διασχίζαμε την έτσι μισκή, ε, ε, we crossed roads, πώς λένε, ερχόντουσαν κάτι κοπέλε προ το μέρο μας η οποία ε, μία εξ αυτών φορούσε ε, ένα ε, μπουστάκι και ένα τζιν ε, μακρύ. Ε, εγώ, όπως ξέρετε, στηρίζω ε, όλες τις ενδυματολογικές ε, ε, επιλογές. Εγώ ίσα ίσα δεν βγάζω τα βυζιά μου συνέχεια. Τα βγάζω με οποιαδήποτε αφορμή. <laughs> ε, ακούστε τι θέλω να πω. Κύριε παιδί μου, ε, λέμε ότι... Βλέπουμε το outfit και, και λέμε μαζί με την φίλη μου. Ε, θα... Ωραία σκέψη, αλλά το outfit δεν ήταν ωραίο. Και δεν το είπαμε από την άποψη ότι... Ξέρεις, ά, δεν πρέπει να φοράνε οι γυναίκες σουτιέν ή να, να αποκαλύπτουν μέρη τους, του σώματός τους έτσι δογματικά. Το είπαμε με την έννοια ότι ναι, είναι, είναι πολύ γαμμάτο να φορέσει ένα μπραλέ, α πούμε, και ένα σακάκι από πάνω, ή και το μπραλέ, αν έχει ένα ωραίο μπραλέ, και το παντελόνι το υποστηρίζει. Αλλά το συγκεκριμένο outfit δεν μας άρεσε. Όχι ότι δεν μα άρεσε, που φαίνεται, Κα, καταλάβετε τι θέλω να πω. Ποιο είναι το πρόβλημα όμω, μου λέει η φίλη μου. Ξέρεις τι, πλέον στον καιρό που διανύουμε, α, αν είσαι ας πούμε, σε μια παρέα με άντρες γυναίκες και πεις α, αυτό που φοράει φορά αυτή η κοπέλα ας πούμε, δεν μου άρεσε σαν outfit, θα γυρίσει ένας άντρας και θα σου πει «Α, τώρα δεν σ' άρεσε που γυναίκες τα πετάνε όλα έξω». Κατάλαβε πώ έχει γεστρεβληθεί. Δηλαδή, δεν, δεν, αντιλαμβάνονται, νομίζω, μερικοί άρενε ή και γυναίκε, α πούμε, ε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κακό γούστο, ανάλογα με τα το γούστα του καθενός outfit, ρε παιδί μου, από το σεξιστικό mindset. Ε, αυτό το λέω για τροφή για σκέψη, γενικά. Απλά ήθελα να το πω. Ε, κερδίσαμε κάτι, όχι, χάσαμε χρόνο. Δεν πειράζει. <χλά> 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 και αφού ξεκίνησα πιο εύθυμα, ελπίζω αυτή η κοπέλα τώρα να, να της το κάνω λίγο πιο, καλή, πιο καλό. Ε, λοιπόν, Θέλω να πω κάτι σοβαρό τώρα, διότι αυτή τη βδομάδα μονοπόλησε την επικαιρότητα. Ε και την... η δισογραφία, ειδικότερα, α, η παρακολούθηση των επικοινωνιών του ε, γνωστού όλου όλους μας, είναι η Ανδουλάκη, του Προέδρου του Πασόκ Κινάλ, ή αλλιώ Σάνας Μαρίας Πα Παχαραλάμου. ε, από ό,τι κατάλαβα και συζητώντας με διάφορους φίλους μου εκεί στην έδεσσα που βρισκόμουν αυτήν την εβδομάδα, α, δεν, ε, δεν ε, γνωρίζει, ειδικά η δικιά μου η ηλικία, τι στο Μπούτσα έχει συμβεί και μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό από πού να το πιάσει και από πού να το αφήσει. Βέβαια δεν ενδιαφέρει και πολύ κόσμο από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά για αυτού που ενδιαφέρει, εγώ είπα έτσι να τα βάλω πέντε πράγματα σε μια σειρά. Έτσι, ρε παιδί μου, για το. Να πούμε και κάτι σοβαρό. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, το Σύνταγμα, το γνωστό σε όλου μα ε, κειμενάκι, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, που έχει την αυξημένη τυπική ισχύ. Τα λέω όλα στο βιβλίο, μάλλον στο οποίο τελείωσα. Δώστε μου συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Ε, στο άρθρο 19, παράγραφο 1, θεσπίζει απόλυτο απαραβίαστο του απορρίτου των επικοινωνιών, άρα και τη προσωπική επικοινωνία του κάθε πολίτη, και αναθέτει αυτή την προστασία των ε, επικοινωνιών σε ειδική ανεξάρτητη αρχή. Οι ανεξάρτητε αρχέ στο Σύνταγμά μα να πούμε ότι είναι, ρε παιδί μου, ε, κάτι ε, σαν τους Guardians of the Galaxy ένα πράγμα έτσι, το, πολύ γενικά λοιπόν και την έχει δώσει αυτή την προστασία στην Εθνική Επιτροπή Προστασίας Απορρίτου Επικοινωνιών, άλλες ανεξάρτητες αρχές έχουμε την, ε, την ΑΔΑΕ την ΡΑΕ που είναι για το ραδιοτηλεοπτικά. έχουμε το Συνήγορο του Ε, καταναλωτή. Έχουμε διάφορε ανεξάρτητε αρχέ. Λοιπόν, το απαραβίαστο αυτό των επικοινωνιών, ε, δηλαδή κανένα δεν μπορεί να σου παρακολουθεί το τηλέφωνό σου. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά. Μπορεί να καμφθεί αυτό το απαραβίαστο με απόφαση εισαγγελέα. Ο εισαγγελέα είναι ένα δικαστικό όργανο, Α, μόνο για λόγου είτε εθνική ασφάλεια ή για διερεύνηση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων. Αυτή η άρση αποτελεί την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Καταλάβετε. Ε, λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορεί να αρθεί το απόρριτο προβλέπονται στο νόμο 2225 του 1994 ε, που λέει εκεί ο παιδί μου ο νόμος, ότι αυτή την άρση μπορεί να την υποβάλει ένα δικαστικό ή πολιτικό στρατιωτικό αστυνομικό όργανο, π.χ. παιδί μου η ΑΕΠ μπορεί να ε, διαπιστώσει την, την ύπαρξη ενός λόγου εθνικής ασφάλειας όπως έγινε με τον Ανδρουλάκη και να ζητήσει από αυτήν την ανεξάρτητη αρχή ε, που θα σας πω, α, την άρση του απορρίτου ή ένα αντισυνταγματάρχη ή ένα συνταγματάρχη. Δεν ξέρω, αν έχουμε συνταγματάρχη στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Ένα ε, ε, ανακριτή σε μια υπόθεση εξυγνίαση κακουργήματο. Ένα λεπτάκι εδώ πέρα. Έχουμε κάτι κατήρχηση παρεμβολέ. Εδώ είμαι αγάπη μου. Λοιπόν, και ε, ο, ο εισαγγελέα μετά έχουν τον εισαγγελέα, ο οποίο εξετάζει τον λόγο και αποφασίζει αν θα γίνει αυτή η άρση. Ε, το να έρθει να πει ένα ανακριτής ή ΑΕΠ, π.χ., θέλω ε, να γίνει αυτή η άρση για λόγου εθνική ασφάλεια, δεν λειτουργεί αυτομάτω ότι. Ε, στη, στη θεωρία, ρε παιδί μου, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ε, επικαλείσαι εσύ λόγω εθνική ασφάλεια, OK, γίνεται η άρση. Λένε η θεωρητική, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να κρίνεται ειδικότερα σε κάθε περίπτωση. Τώρα αυτό το λένε, όχι ότι γίνεται. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Εννοώ. Όσον αφορά την άρρωστο πορεία του για την εξακρίβωση εγκλημάτων, παιδί μου, για ένα διακίνηση ναρκωτικών πιο πολύ τότε γίνεται, ε, ο νόμος συγκεκριμένα παιδί να υπάρχει μια αιτιολογία. ενώ για τους λόγους εθνικής ασφάλειας, τέτοια αιτιολογία δεν απαιτείται στο νόμο. Δηλαδή μπορεί να έρθει η εγώ θέλω να ε, αρθεί το απόρριτο του κύριου Ανδρουλάκη για λόγω εθνικής ασφάλειας χωρίς να εξειδικεύει τα πραγματικά περιστατικά που, πώς να το πούμε, επί, επικυρώ, επί, επί, Επιβεβαιώνουν, επί. Πώς είναι αυτό το ρήμα. Επιβεβαιώνουν, εν πάση περιπτώσει, τον λόγο εθνική ασφάλεια. Ε, και λέμε, ρε παιδί μου, και αυτό αν το έχετε ακούσει που ακούγεται πολύ, ότι η έγκριση του εισαγγελέα όταν προβλέπονται λόγοι εθνική ασφάλεια παρέχει ένα ε, εντελώ τυπικό περίβλημα, ένα τσόφλι, ρε παιδί μου, νομιμότητα που είναι πολύ κούφιο, γιατί ουσιαστικά δεν, δεν έχει. και δικαστικά, δηλαδή, να πα μετά ε, να δει αν όντω υπήρξε ο λόγο εθνική ασφάλεια. Δεν μπορεί ο δικαστή να διαπιστώσει αν όντω υπήρξε, γιατί δεν υπάρχουν πραγματικά περιστατικά που να το στηρίζουν. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα με το της ασφάλεια. Ελπίζω να καταλάβατε. Έτσι, πρακτικά. Ο εισαγγελέα καλύτερα να εγκρίνει μια διάταξη και να επιτρέψει την άρση που ε, δεν έχει ούτε καν ονοματεπώνυμο αυτού που, που θα γίνει η άρση. Έχει παρά μόνο ένα αριθμό κινητού τηλεφώνου. Εδώ είμαι, παιδί μου. όπως μάλιστα ε, έχουμε δει και από ε, αντίστοιχε περιπτώσει, οι ε, αποφάσεις που αποφασίζουν, ρε παιδί μου, για την άρρωση του απορρίτου, είναι προδιατυπωμένε και έχουν τον ίδιο τρόπο, ρε παιδί μου. Επαναλαμβάνουν τη φράση, ε, συσσαγωγικά, για λόγου εθνική ασφάλεια, τον οποίο η μορφή δεν είναι αναγκαία να εκτεθεί περαιτέρω στην παρούσα διάταξη. Διάταξη ονομάζουμε την απόφαση του εισαγγελέα. Ε, ωραία, μέχρι εδώ, Γιάννη. Σούπερ. À, όταν έχουμε να κάνουμε με βουλευτέ, υπάρχουν κάποιοι νομικοί, κυρίω ο Βενιζέλο που μα τάπριξε ε, και θα πω γιατί δεν συμφωνώ, το λέω από τώρα και θα σα πω γιατί δεν συμφωνώ. Ε, που λένε και άλλοι νομικοί όμω λένε ότι α, όταν έχουμε να κάνουμε με βουλευτέ, η άρση του απορρίτου ε, δεν θα πρέπει να γίνεται, γιατί η, η άρση του απορρίτου πρέπει να γίνεται σε περιπτώσει που υπάρχουν ε, ε, αποδεδειγμένα γεγονότα ότι υπάρχει ασφάλεια για τη χώρα ή το πολίτευμα και άρα αποτελούν προδοσία και αυτό το βασίζουν στο ότι κάθε βουλευτής ε, απαγορεύεται και αυτό το ρίζει το σύνταγμα ε, να εξετάζεται ή να καταδιώκεται για οποιαδήποτε πράξη έχει να κάνει με, τα, με την άσκηση των καθηκόντων του Α, μ, αυτό είναι το, η βουλευτική ασυλία που λέμε και ειδικά για τις επικοινωνίε λένε αυτοί οι θεωρητικοί οι νομικοί ε, δεν έχει υποχρέωση έναντι καμία αρχή, να γνωστοποιεί τι έμαθε και από ποιον εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό γιατί ε, κίνδυνο για ένα πολίτευμα. Τώρα μπορεί να είμαι και εντελώ λάθο, παιδί μου εδώ, τη γνώμη μου διατυπώνω. Κίνδυνο για ένα πολίτευμα δεν θα προέλθει, ρε παιδί μου, από το μίτσο που έχει τον μπακάλικο στην γωνία Πατησίων και whatever. Κίνδυνο για το πολίτευμα θα προέλθει είτε από έναν πολιτικό, είτε από έναν διπλωμάτη, έναν πολύ ισχυρό επιχειρηματία. Δεν θα προέλθει από κάποιον που. Είναι άσχετο με τα βουλευτικά. Τι πάει να πει ότι. Δηλαδή αυτοί λένε δεν θα έπρεπε ποτέ και για κανένα λόγο κάποιο πολιτικό να παρακολουθηθεί. Μόνο αν υπάρχουν ε, ε, αποδεδειγμένα περιστατικά. Μα αν υπάρχουν αποδεδειγμένα περιστατικά, ποιο ο λόγο να παρακολουθεί. Καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημά μου. Υποτίθεται ότι τον παρακολουθεί, επειδή δεν έχει αποδεδειγμένα πράγματα. Δηλαδή έχει ενδείξει, δεν έχει αποδείξει για κάτι. Αν έχει αποδείξει, θα έχει ξεκινήσει ήδη δίωξη για, ξέρω κάτι προδοσία. Αυτό είναι εγώ που έχω τη μεγάλη ένσταση σε αυτό. Όχι oh, το κορίτσι μου το όμορφο. Συνεχίζω όμως, ε, γιατί υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Ε, και ένα ερώτημα από αυτά που άκουσα πολύ είναι ε, σε ποιον να, να ανήκει η ΕΕΠ. Η ΕΕΠ είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία υπάρχει από το 2019 στην Προεδρία της Κυβέρνησης. Η οποία Προεδρία της Κυβέρνησης ε, υπάρχει στον Πρωθυπουργό. Α, συνήθως ε, η ΑΕΠ υπαγόταν στον, ε, στο Υπουργείο Εσωτερικών και ε, ουσιαστικά επικεφαλής ήταν ο Υπουργός Εσωτερικών. Λοιπόν, η Προεδρία της Κυβέρνησης περιλαμβάνει δεν σαν μπάμπουσκε, α πούμε, να το φανταστείτε. Έχουμε την Προεδρία τη Κυβέρνηση. Μέσα σε αυτή είναι η Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, που έχει προϊστάμενο το Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, που ήταν ο ε, Γρηγόρης Γρηγόρη ο οποίο παρετήθηκε. Έτσι, μπάμπουσκε. Προεδρία Κυβέρνηση, Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, Δημητριάδη. Μπάμπουσκε. Um, αλλά και ο γενικός γραμματέας με τη σειρά του, ε, του Πρωθυπουργού, um, λογοδοτήσει τον Πρωθυπουργό. Αρμοδιότητα βέβαια, ε, της αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα, δηλαδή του ε, Δημητριάτη που παραιτήθηκε, ήταν η ΑΕΠ. Um, είναι επίσης σημαντικό να σας πω ότι με την απόφαση, ε, δεν θα σας πω το νούμερο, τέλος, μια απόφαση εν περιπτώσει το 2021, εξουσιοδοτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας δηλαδή, Δημητριάδης να υπογράφει με εντολή πρωθυπουργού έγγραφα, πράξεις και αποφάσεις σχετικά με την ΕΕΠ. δηλαδή να τα διάβαζε αυτός και καταλάβατε, σαν αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος, διπρόσωπος, ψιλοκατάλαβες. Ε, κάποιοι, από ό,τι έχω ε, ψυχανεμιστεί την κοινή γνώμη, είναι ok ρε παιδί μου με το γεγονός ότι την πολιτική ευθύνη την πήρε ο Δημητριάδης αφού αυτός χερμοδιότητα για την ΑΕΠ και λέει σου λένε παραιτήθηκε, κούλα έχουμε μια παρέτηση. Άλλοι λένε ότι εφόσον αφεντικό του Δημητριάδη είναι ο Μητσοτάκης, θα πρέπει να παραιτηθεί κατευθείαν ο Μητσοτάκης. Οι ε, απόψεις δίστανται, τρίστανται, whatever. Ε, ε Τώρα, ένα άλλο ζήτημα για μένα και για πολλού βέβαια που παρακολουθούσαν το ζήτημα, που το παρακολουθούμε από την αρχή που συνέβη. Εγώ, αν θυμάστε, είχα κάνει ένα story με έξαλλη κατάσταση όταν είχε βρεθεί. Και λέω: Όλοι θα πρέπει να ασχολούνται με αυτό, ενώ ακόμα δεν ασχολούταν κανεί με αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο για μένα. Στι 8 Οκτωβρίου που μα πέρασε, 8 του μήνα. Ναι. Ε, ο Μητσοδέχη είχε κάνει ένα ρε παιδί μου, για τις παρακολουθήσει και είχε πει ότι η παρακολούθηση του κύριου Αντρουλάκη ε, είναι νόμιμη, αλλά είναι πολιτικά μη αποδεκτή. Η θέση όμω αυτή είναι πέρα για πέρα αντιφατική. Ε, γιατί θα, θα ρωτήσετε ευλόγω, και εγώ θα, θα απαντήσω. Διότι. Μόνο ένα από τα δύο πράγματα μπορεί να ισχύει. Είτε η ενέργεια της ΕΕΠ είναι νόμιμη επειδή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος ή είναι παράνομη επειδή οι προϋποθέσεις αυτές δεν συντρέχουν. Δηλαδή ο Πρωθυπουργό με αυτόν τον τρόπο αποδέχεται ότι αυτοί οι χειρισμοί που έγιναν έγιναν εν αγνία του, άρα είναι σαν να παραδέχεται, σιωπηρά βέβαια, ότι άσκησε αναποτελεσματικά την εποπτεία που όφιλε να σκήσει. Και παράλληλα διαβεβαιώνει πω εφόσον το γνώριζε, μα λέει, εφόσον το γνώριζε, λέει, δεν θα συνέβαινε αυτό. Ναι, αλλά τι θα συνέβαινε αν το γνώριζε. Τι διαφορετικό θα έπρατε αν πράγματι ήξερε ότι η ΑΕΠ παρακολουθούσε τον Ανδρουλάκη. Εφόσον η διαδικασία μα λέει είναι νόμιμη, δεν είναι νοητό για έναν πρωθυπουργό να, ανα... να... να, πάει να ανατρέψει μια νόμιμη διαδικασία. Καταλάβετε ποιο είναι το παράδοξο αυτή τη δήλωση. Κατάλαβε, Γιάννη. Εσύ, Μαρμελάδα. Καλά, εσύ, μου. Um, ένα ακόμα πρόβλημα είναι το ε, πώς ελέγχεται αυτή η άρση απορρίτου που αποφασίστηκε. Σας είπα ότι επειδή δεν συνοδεύεται από πραγματικά περιστατικά που επιβεβαιώνουν τους λόγους ε, εθνικής ασφάλειας δεν, και να καταλήξει ρε, παιδί, με αυτή η απόφαση του Σαγγελέα που αποφάσισε την άρση να πάει στα δικαστήρια για να την κρίνει ο δικαστής ε, δεν μπορεί ο δικαστής να την κρίνει γιατί δεν έχει τα πραγματικά περιστατικά τι θα κρίνει θα πει δεν έχω, με τι να κρίνω, δεν έχω δεδομένα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έχει φτάσει ποτέ τέτοια απόφαση του Σαγγελέ στα δικαστήρια ακόμα. Όχι ότι ρε παιδί μου την πρώτη. Δεν, δεν, δεν έχουμε αντίστοιχη περίπτωση. Δεν έχουμε αντίστοιχη περίπτωση στην, στην ελληνική νομολογία, από ό,τι διαβάζω, μπας, περιπτώσει. Ε, να ενημερώσω επίσης ότι η ΕΕΠ ανήκει στις υπηρεσίε που επιθεωρούνται χωρίς προειδοποίηση από αυτή την ανεξάρτητη αρχή που είπαμε, την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Απορρίτου Επικοινωνιών. Η ΕΕΠ, λοιπόν, εποπτεύεται και από το γραφείο του Πρωθυπουργού και από αυτή την ανεξάρτητη αρχή. Και η Επιτροπή αυτή, η, αυτή η ανεξάρτητη αρχή, θα πρέπει γενικότερα έχει καθήκον και μάλλον δεν το έπραξε και να ρωτά ε, να μαθαίνει και σε περίπτωση που υπάρχει παρανομία να σταματά οποιαδήποτε παρακολούθηση ε, συμβαίνει παράνομα και βέβαια να ενημερώνει γι' αυτό το λόγο την ε, Βουλή. Και αυτό διότι όλε οι αρχέ, οι, οι ανεξάρτητε αρχέ λογοδοτούν στη Βουλή. Γενικότερα ο έλεγχο που κάνει η Βουλή είναι ο ανώτερο έλεγχο που μπορούν να κάνουν ας πούμε, σε επίπεδο πολιτικό. Είναι ο, κοινοβουλ, ο λεγόμενο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Αν ακούσατε και τώρα θα συσταθεί η. Ε, ε, Πώ λέγεται, Μωρέ, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Αυτή είναι, είναι ουσιαστικά ένα όργανο που αποτελείται από βουλευτέ. Έχουν βουλευτέ, ανάλογα με το ποσοστό που έχουν στι έντρε του παραπάνω στι Νέε Μετά πάει το ΣΥΡΙΖΑ, μετά πάει το ΠΑΣΟΚΑ, έχει και η Ελληνική Λύση. Ε, και ΜΕΡΑ 25 έχει έναν. Που αυτοί είναι βουλευτέ οι οποίοι ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δηλαδή ελέγχουν ε, αν όλα γίνονται με βάση τι αρχέ του δημοκρατικού πολιτεύματο. Δηλαδή και οι ανεξάρτητε και οι, οι, οι μυστικέ υπηρεσίε, α πούμε, η ΕΕΠ. Ελέγχεται κοινοβουλευτικά. Αυτό είναι που λέμε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Λογοδοτεί στη Βουλή. Έτσι γίνεται και στο αμερικάνικο σύστημα. Δεν είναι ανεξέλεκτα. Ιδάλλω αυτό που ακούτε και να λένε ότι τι θα γίνει, είπε ένα μαγαζάκι και ανάλογα θα πουλάει πληροφορίε από εδώ και από εκεί. Σωστό είναι. Δεν γίνεται να υπάρχει ένα ε, μαγαζάκι ε, που ουσιαστικά δεν θα ελέγχεται από κανέναν και θα αποφασίζει μόνο το ποιον παρακολουθεί και ποιον όχι. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά αυτή την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, η κυβέρνηση ε, οφείλει είτε με δική τη πρω... ε, πρωτοβουλία, είτε ε, ύστερα από έτοιμα αυτή τη Επιτροπή που συστάθηκε τώρα, να ενημερώνει την Επιτροπή για τις, ε, τη, δραστηρι... τη δραστηριότητα που έχει η ΕΕΠ. Εκτό, λέει ο νόμο, αν συντρέχουν λόγοι υπέρ του δημοσίου συμφέροντο ή προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του οποίου ο αρμόδιο υπουργό εκθέτει στην Επιτροπή. Ε, η Επιτροπή. Ε, όταν συνεδριάζει, μπορεί να καλέσει και σε... να ακούσει ρε παιδί μου τι έχει να μα πει και ο διοικητή τη ΕΕΠ και ο αρμόδιο υπουργό που, που εποπτεύει την ΕΕΠ. Τώρα, ο αρμόδιο υπουργό είπαμε ότι παίρνει ο πρωθυπουργό. Παλιά ήταν ο υπουργό εσωτερικών. Ε, και λένε ότι οι συζητήσει για τη δραστηριότητα τη ΕΕΠ είναι απόρριτε και τα μέλη τη δεσμεύονται να τηρούν το απόρριτο και μετά τη λήξη τη θητεία του. Κατάλαβε. Έχει μύθια τώρα για το ελληνικό δημόσιο. Ε, είχαμε να λέγαμε. Ε, μπορεί βέβαια αυτή η επιτροπή να δημοσιεύει τα πορίσματά τη. Τα πορίσματα, ξέρετε, είναι το, 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 το ρεζουμέ τη κάθε Συνεδρία τη ρε παιδί μου, αποφασίσαμε αυτό και αυτό και αυτό, ε, επιγραμματικά, σε τίτλου. Όμω, ποιο είναι το πρόβλημα. Παντού υπάρχει ένα πρόβλημα. Γενικότερα, δεν καταλήγουμε κάπου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δεδομένο το ζήτημα. Ε, λοιπόν, η Επιτροπή, ε, αυτή η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, ε, σου λέει, πε μα, ρε παιδί μου, ε, γιατί παρακολουθούνταν ο Αδρουλάκη, ρωτάει την κυβέρνηση. Γιατί και, και η κυβέρνηση απαντάει, Δεν μπορώ να πω, γιατί είναι απόρριτο. Όμω. Όταν έχουμε υπόθεση άρση απορρίτου, όπω αυτή του Ανδρουλάκη, για λόγο εθνική ασφάλεια, αλλά μέσα από την έρευνα. Τώρα θα μου πει πώ θα γίνει έρευνα, καλή ερώτηση, προκύπτει ρε παιδί μου, ή μπορεί να προκύψει, ότι εν τέλει δεν συνέτρεχε λόγο εθνική ασφάλεια. Και όλο αυτό ήταν μουύφα, ρε παιδί μου. Ε, άρα η άρση είναι παράνομη που έγινε. Τότε δεν συνετρεχε λογο εθνικη ασφαλεια και ολο αυτο ηταν μουφα ρε παιδι μου αρα η αρση ειναι παρανομη που εγινε τοτε δεν ισχυει και το απόρριτο. Οπότε μπορεί να γίνει δημόσιο ο, ο λόγο όλο αυτό το, το στημένο. Ε, αυτή τη θέση, ρε παιδί μου, που σας διατύπωσα μόλις τώρα, έχουν πολύ έτσι, νομικοί συνταγματολόγοι. Ε, και τι προτείνουν Τι προτείνουνε, λοιπόν. Ε, προτείνουν η ΑΕΠ να προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία που ουσιαστικά μ, ε, τι να τεκμηριώνουν αυτές τις επισυνδέσεις από τις παρακολουθήσεις. Σε μια αρχική απόρριτη συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια, δηλαδή να του τα πάει η ΑΕΠ κανονικά, και εφόσον στη συνεδρίαση αυτή α, διαπιστωθεί μετά από ενδελεχή έλεγχο ότι διενεργούνταν παρακολουθήσει προσώπων που δεν ε, χωρί κανένα ρε παιδί μου λόγο, αυτό το λόγο εθνική ασφάλεια, δεν δε προέκυψε λόγο εθνική ασφάλεια, ε, τότε το απόρριτο λένε πρέπει να έρθει και να γίνει τα πάντα όλα δημόσια και να μάθει ο κόσμο όλο γιατί γι, 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 γινόταν όλο αυτό <ΣΥΣ> λοιπόν, μετά από όλα αυτά που λέτε, που ε, στη Βουλή, εκεί πέρα, μάμα-μάμα-μού, ε, όχι, πριν τι ξυφομαχίε στη Βουλή, τι έγινε, ε, Εξέδωσε η κυβέρνηση μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Είναι, σαν να λέμε, ένα fast track νομοθετική διαδικασία, η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στην οποία πήγε να διορθώσω κάπω τα πράγματα και προέβλεψε ότι ο διοικητή τη ΕΕΠ θα προβλέπεται κατόπιν γνώμη τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια και ότι θα υπάρξει ένα δεύτερο φίλτρο στο OK που δίνουν οι εισαγγελείς. Δηλαδή θα υπάρχουν δύο εισαγγελείς που θα δίνουν OK για να γίνει η άρση. Ε, ο πρώτος εισαγγελέα που δίνει την άρση είναι μόνιμο στην ΕΕ, δίνει το πρώτο OK και μετά αυτό πρέπει να περνάει και από τον εισαγγελέα εφετών για δεύτερο OK. Αυτή η, αυτή η πράξη του μαθητικού περιεχομένου έτσι, που πήγε να διερθώσει λίγο τα πράγματα, ε, μπορούμε να πούμε ότι... Δεν, ενώ έχει καλό πρόσημο αλλά εν τέλει δεν φαίνεται να μπορεί να βάλει ένα stop σε καταχρηστικές συμπεριφορές ε, διότι πάλι δεν προβλέπεται ότι πρέπει να υπάρχει τεολογία για τους λόγους εθνικής ασφάλειας αυτό που ανέλησα παραπάνω Α, επίσης, δεν υπάρχει κανένας δικαστικός λειτουργός, δηλαδή κανένας εισαγγελέα. Ε, όσα σεμινάρια και αν παρακολουθήσει για αυτό το σκοπό, δεν είναι σε θέση να ε, προβάλλει σοβαρό επιχείρημα στα αιτήματα που θα του πει η Δηλαδή, η θα του πει, θέλω να γίνει αυτό, για αυτό το λόγο εθνική ασφάλεια. Ναι, αλλά δεν είναι γνωμικό το ζήτημα, καταλάβατε. Είναι πιο πολύ πραγματικά περιστατικά αυτό. Ε, γενικά, όμω, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σα πω ότι δεν ξέρω αν το παρατηρείτε κι εσεί, υπάρχει ένα κλίμα διχόνοια μεταξύ, μεταξύ μα, αλλά η χώρα ε, θεωρώ ότι για να φύγει, για να πάει μπροστά κάποια στιγμή, πρέπει να υπάρχει ομόνια και συνεννόηση. Οκ, η φθορά έχουν όλες οι κυβερνήσεις και γι' αυτό σε κάθε κυβέρνηση ε, τη ασκούνται, ε, τη ασκείται μάλλον σκληρή κριτική. Έτσι πρέπει. Α, αλλά. Ξέρετε, αν, αν ανατρέξουμε λίγο πίσω στο χρόνο τη το 2010, τότε που πάλι υπήρχε έτσι έντονη διχόνια μεταξύ των πολιτών, με την οικονομική κρίση, βέβαια τώρα έχουμε μια υγειονομική κρίση, ε, θερήσανε και σπέρνανε λαϊκιστές. Και χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές, γινόμαστε πιόνια στο παιχνίδι των λαϊκιστών, ενώ θεωρούμε αυτού αυτούς ανεξάρτητους ότι είναι η δική μας βούληση, που εν τέλει μερικέ φορές μπορεί και να μην είναι, και να μας την έχει φυτέψει κάποιο άλλος και εν τέλει να είμαστε played. Uh, Όπω για το 2010 σκαρφάλωσαν λαϊκιστέ στην εξουσία, έτσι και τώρα ο λαϊκισμό πάλι πάει να, ε, να μα. Ε, Πώ να το πω, Ρε παιδί μου, να μα φλερτάρει ξανά μαζί μα. Uh, και θέλω να πω δύο λόγια για το λαϊκισμό. Ο λαϊκισμό δεν είναι απλά αυτό που λέει ένα πολιτικό και δεν μα αρέσει. Ε, την, την, την αντιπολίτευση ε, την εντοπίζουμε όταν. Ε, όταν κάποιοι, ρε παιδί μου, που κάνουν αντιπολίτευση, θεωρούν όμορφα, δεν θα πούμε εδώ πέρα, χρησιμοποιούν το λαό ω υπέρτατη πηγή εξουσία. Που βέβαια ο λαό είναι, γιατί όλε οι εξουσίε πηγάζουν, το λαό, το λέει και το σύνταγμά μα. Αλλά έχουμε ένα σύστημα αντιπροσωπευτικό. Όταν π.χ. συγκρούνται με τοπικά, σαν να είμαστε σε τροχέο στην ηθική, η ελίτ με το σύστημα, ε, καταλαβαίνει ότι εσύ τώρα πα για τη σύγκρουση. Δεν έχει ουσιαστικά κάτι να προσφέρει. Απλά θέλει να συγκρουστεί. Όταν χρησιμοποιεί κάποιο το εμεί αυτοί, το δεν δικαιούστε να μιλείτε κτλ. Όταν λέει κάποιο όχι σε όλα και χρησιμοποιεί την αγανάκτηση των πολιτών, τότε έχουμε να κάνουμε έναν ε, πολιτικό κλασικό λαϊκιστή, ο οποίο είναι αντίδραση για την αντίδραση, χωρί να έχει να προτείνει κάτι. Δηλαδή, εγώ όταν ακούω πολιτικού που λένε να φύγει ο τάδε, να γίνει εκεί, να φύγει ο τάδε, να παρετηθείτε, να πάτε εκεί, να πάτε αλλού. Ναι, μαζί σου, μαζί σου, μου μια λύση όμω. Π.χ. όχι στην ακρίβεια. Όχι στα μέτρα κατά του κορονοϊού. Ναι, αλλά ποια είναι η εναλλακτική σου, ένα σωστό πολιτικό. Εγώ θέλω το φτωχό μου το μυαλό, που δεν ξέρω και πολλά πράγματα. Δεν θα έπρεπε να προτείνει μια βιώσιμη λύση όταν απορρίπτει κάτι. Δεν, είναι, δεν κάνουμε, α πούμε, ε, συζήτηση στο καφενείο και να πούμε ότι τα απορρίπτουμε. Είσαι σε επίπεδο βουλή. Περιμένω από σένα μία πρόταση. Να υπάρχει μια στιβαρή αντιπολίτευση την οποία εγώ θα την. Ε, 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 θα την ακούσω. Διότι όταν δεν υπάρχει σωστή αντιπολίτευση, η κυβέρνηση είναι ξεφραγό Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ε, στη βαρύ και σοβαρή αντιπολίτευση. Γενικά, οι, οι λαϊκιστέ πολιτικοί δεν ενδιαφέρονται, αν παρατηρήσετε, να έχουν σοβαρά επιχειρήματα προκειμένου να, να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη αυτών που του ε, ψηφίσαν, αλλά προσπαθούν με νύχια και με δόντια να καταφέρουν όσο το δυνατό μεγαλύτερο πλήρωμα στον αντίπαλο. Να τον κάνουν με το χώμα, ρε παιδί μου. Και δεν λέω, υπάρχει και ο αριστερό, και ο, ο δεξιό ε, λαϊκισμός έτσι, μην ε, θεωρηθώ ότι τα λέω μόνο για τη μία πλευρά. Α, ο λαϊκισμός τη αριστερά έχει να κάνει πιο πολύ με το να λέει συνέχεια πράγματα για οικονομική ανισότητα και να λέει πάνω και, και από πάνω ή από κάτω, αν, αν παρατηρήσετε τα λεγόμενά του. Και ο λαϊκισμός τη δεξιά επικεντρώνεται στο να ορίζει το λαό με στοιχεία εθνότητα, θα γένεια και φιλέει. Εμεί Έλληνε, ε, η Μακεδονία είναι ελληνική και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εγώ αυτό, αυτό ήθελα να πω. Ε, δύο λόγια με βάση αυτά που. Ε, δηλαδή, κρίμα να μην μπορούμε σε μια χώρα να συνεννοηθούμε για πέντε βασικά πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ακόμα και με την κορώνα, όταν έτυχε. Ε, πάλι, αντί να υπάρχει ένα, ε, μια συνεργασία, υπήρχε μια σύγκρουση. Δεν θεωρώ ότι η χώρα μπορεί να πάει μπροστά έτσι, ούτε σε, ε, σε μεγάλη κλίμακα, ούτε σε μικρή κλίμακα, whatever. Ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το περιστατικό με το γαϊδουράκι στο, στη Ζήτσα. Ζήτσα δεν ήταν ο δήμο. αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι, τον συνέλαβαν στον Εμπάς περιπτώσει και είπε ο, ο αντιδήμαρχο, ήταν εντάξει την τροπή του, λέει, δεν ήξερα ότι σέρνω το γάιδαρο. Φίλε Το είπε αυτό σαν επιχείρημα. Δεν ξέρω αν είδατε που είδε ένα ε, τύπο με την καρότσα του έσαιρνε ένα γάιδερο εμόφυρτο σε ένα χωριό εκεί στα Γιάννενα, ε, που ήταν αντιδήμορφο αυτού του χωριού. Και ε, αυτή ήταν η δικαιολογία, το ότι δεν, ε, δεν ήξερε τον έσαιρνα. Οκ, okay, well. Απλά ήθελα να πω παιδιά. Είχα πάει στα κουφονίσια και εκεί πέρα είχε ένα κάτι ζώα. Ε, και είχε και ένα γάιδαρο επίση. Μια γαϊδουρίνα, μη φιλική ήταν, ε, που την είχε όλη μέρα στον ήλιο. Δεν υπήρχε σκίαση να πάει από κάτω να δροσιστεί το ζώο. Ε, και λέγαμε, επειδή μου Δόπιου, δεν κάνετε κάτι γι' αυτόν και λέει τι να κάνουμε, να γνωριζόμαστε όλοι και αυτά, και θεωρώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα τη τοπική κοινωνία. φοβάσαι να καταγγείλει κάτι επειδή ξέρει τον Τάδε, τον Δίνα, θα σε πούνε εντάξει, εσύ που είσαι Ρουφιάνου και, αυ... και τα σχετικά. Ε, και πρέπει να έρθει ένα που είναι άγνωστο, σε μπάση περιπτώσει, από την τοπική κοινωνία για να πει τι, τι κάνετε εδώ, α πούμε, πρόβλημα μεγάλο, μεγάλο. Ε, ναι, μπουμπού μου όμορφη. Και αφού τελείωσα μετά τα, τα της επικαιρότητας, ε, μόνο πολύ σε λίγο μαδουλάκι, αλλά τι να κάνουμε αυτή, ήταν και η δισογραφή όλης της εβδομάδας. Ε, θέλω να περάσω στον, στο διαμάτι του Θερμαϊκού. Του Θερμαϊκού. Μαζί με την Ελλάδα εδώ πέρα που μου κάνει... Ε, στο κομμάτι... Ε, ξέρετε, ξέρετε, τι έχω παρατηρήσει παρόλο που λέω για ανδρικό και αυτά. Δεν μου στέλνετε τόσο συχνά πλέον. Και ξέρετε, εγώ όταν έχει να κάνει με το podcast πάντα, πάντα πρέπει να έχω feedback για να ξέρω τι συμβαίνει. Τι, σας έπιασε πάλι εξεταστική καλοκαίρι. Άντε, στεναχωριέμαι, να ξέρετε. Λυπούμε. Θέλω feedback. Χρειάζομαι. Λοιπόν, ε, however, ε, μπορώ να πω ότι όσον αφορά... Τα τσίσα τη προηγούμενη εβδομάδα ε, μου έστειλε κάποιο ένα ρητό των Άγγλων. Το οποίο θυμάμαι μου το έλεγε εκείνο ο απέσιο πρώην που τα άφηνε και δεν τραβούσε το καζανάκι. Το οποίο έλεγε If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flash it down. <laughs> exactly doesn't make any sense. Μου στείλανε πολλά κορίτσια. Γιάννη, άκουσα με. Πάρα πολλά κορίτσια που του το κάνουν. Τύπου ήταν σίγουρα με 30 κορίτσια. Που 30 είναι πρόβλημα. Το καταλαβαίνει, δεν είναι τρία, είναι 30. Και όταν ρωτούσα κορίτσια, ποιο είναι το. Ε, ο, η δικαιολογία, το ξέχασα. Αυτό λέγανε, κάθε φορά. Ε, Επίση μου έστειλε ένα τυπάς να μου πει ότι ο κολλητός του το έκανε. Και μου λέει, το ρωτάω, δεν τον ρώτησε ποτέ γιατί λέει όχι, το κατάπια μαζί με την αξιοπρέπειά μου. <laughs> και επίσης μου έστειλε μια μαμά που έχει 13 χρονών αγόρι και μου είπε και το δικό μου το παιδί τα αφήνει. Και προσπαθώ να του λέω συνέχεια, αγόρι μου, πάτε το καζανάκι και συνέχεια τα αφήνει. Παιδιά, τι συμβαίνει. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι δεν το έχω ζήσει μόνο εγώ, ότι είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ο Γιάννη ε, θα του πέσουν τα μουστάκια, τα, τα σκουλαρίκια, όλα θα του φύγουν από αυτά που ακούει. Οπότε, αυτή την εβδομάδα ήθελα να φέρω πάλι κάτι, ε, όχι τόσο σε επίπεδο σε συγκατοίκηση, όσο πιο περί σεξουαλική ε, προτιμήσεω. Ένα ζήτημα που θέλω να φέρω στο τραπέζι, το οποίο ε, το συζήτησα πάλι με τη φίλη μου που τα λέγαμε. Ε, Λοιπόν, ε, και έψαχνα κάτι sex facts και μ, διάβασα, ρε παιδί μου, ότι οι άντρε έχουν ε, όρεξη για σεξ έτσι, και το πρωί, ρε παιδί μου, το που σηκώνεται, του σηκώνεται και έχουν. Ενώ οι γυναίκε ε, δεν έχουν τόση όρεξη. Ίσως μηδενική, ίσω υπό του μηδενό. Αν κρίνω από μένα, εγώ έχω μείον χίλια το πρωί, ας πούμε. α πούμε. Κέλβιν. Ποιο είναι το πρόβλημα όμω, Ότι ε, υπάρχουν κάποιοι άντρε που λένε ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το πρωινό σεξ. Έχω να σα διαβεβαιώσω ότι ε, δεν έχω βρει ούτε μια κοπέλα από τον κύκλο μου και θέλω να, να το συζητήσουμε αυτό σε επίπεδο εδώ πέρα. Κοινωνικό πείραμα. Που να ρε παιδί μου να γουστάρει και να λέει, ξέρει τι σήμερα αξίμισα και θέλω να φάω ένα πούτσα. <laughs> like zero. Δηλαδή, εγώ και, και πραγματικά τα περισσότερε φίλε που έχω, δηλαδή ξυπνάμε το πρωί, όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Άπαξ Απ και δε πιο καφέ, ειδικά. Όχι, μη μου μιλήσει, μη με φιλήσει, μη, μη, με κουνήσει βλέφαρα. Απλά σηκώ και φύγε. Αν δεν έχει τρίχωμα και δεν σε λέει μαρμελάδα, να να μου κάνει γουτσούνια, σηκώ, φύγει, σου. Μπορεί να πεθάνει. Ψόφα. <laughs> 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 δεν μπορώ καθόλου. Και μου έχουν τύχει πολλέ περιπτώσει, α πούμε, άνθρωποι που είχαν να δει κάβλε πριν, και ξέρει, είναι αυτό που άλλο έτσι. Το τον νιώθει, ρε παιδί μου, ότι είναι. Ε, Οπ, πρόσοχη! Και έρχεται έτσι κοντά, έτσι να σου κάνει γουτσαγκαλίτσε -γουτσα και είσαι σε φάση. Απλά, απλά ψόφα. Απλά φύγε. Έτσι, όπως φύγε. Και δηλαδή, αν κάτσουμε, ρε παιδί μου, και το υπομείνουμε όλο αυτό, και λέμε: Εντάξει, άντε τώρα λίγο. Δεν υπάρχει να δώσει εκεί κάτω. Η βάνη είναι κλειστή, το καταλαβαίνει. Δεν, δεν έχει που να μπει. Θα είναι σαν να μπει στη στιγμό πηγάδι. That's bad. Exactly. Λοιπόν, εγώ αυτό είχα να πω. Θέλω να μου στείλετε ε, μοβ καρδούλα οι κοπέλε που πραγματικά το πρωί με το που ξυπνάνε, όχι δηλαδή τύπου sex, ε, σεξ, ούτε, ούτε ζωγραφιστό, ούτε, ούτε μήνυμα στο κινητό. Ούτε τίποτα. Δεν θέλουν ούτε, 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 καν. Και θέλω όμω και από γυναίκε, κόκκινη καρδούλα που είναι σεξουαλικά μωρά και του βγαίνει, να δούμε ρε παιδί μου να κάνουμε ένα γκάλοπ. Ε, και οι άντρε ε, να μου πείτε ε, αν όντω σα βγαίνει, μπορεί σε κάποιου άντρε να μην βγαίνει, να δούμε. Μια μαύρη καρδιά σα βγαίνει τα πρωινά να κάνετε σεξ και, το... και γουστάρτε, ρε παιδί θέλετε να, ξυπνείτε και να να, ξυπνάτε και να λέτε ένα ε, ένα, ένα, ένα τώρα, ρε παιδί μου. Έχουμε πάει <laughs> από το επίπεδο τη συζήτηση εκεί. Έχει... έχει ξεφύγει. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε όλοι μαζί. Ε, και η μαρμελάδα έχει ξαπλώσει εδώ στο, ε, στο λάπτοπ. Ε, θέλω, θέλω, θέλω. Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό να βάζετε πέντε στεράκια. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, ντροπή σα. Στο Spotify. Η εκπομπή βγαίνει κάθε Τρίτη. Ε, γύρω στι πέντε. Έτσι και να θυμάστε πέντε. Ε, να την προτείνετε σε ένα φίλο σα, αν την αγαπάτε πάρα πολύ. Και να μου στείλετε, παιδιά, το feedback. Το... Το, το, ζητώ κολλασμένο. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα, φιλάκια ρεφιτά.